κοίτασε τώρα, προσπαθεί να αντεπιτεθεί στον Νάτσο. Αν θα γίνει ένα σου, την μπάλα κοντράρει πάνω στον Βούρο, απομακρύνει το κίνδυνο. Τρόνσταντ στα δεξιά, θα γίνει μια σέντρα στην άξονα της περιοχής, 1-0 για την Φύτεσε, αφού στο δεύτερο δοκάρι πετάχτηκε με το 42 ο Μάνχοφ και άνοιξε το σκόρ για τους γηπεδούχους. Έμεινε μόνο στο αριστερά ο Μάνχοφ από τη σέντρα αυτή που έγινε στην καρδιά της περιοχής του Όφη. Ήταν αμαρκάριστος ο Μάνχοφ. Κόρνερ με τον Μπαλογιάννη από τα αριστερά. Στο πρώτο δοκάρι και πάλι η μπάλα θα περάσει, ο Μεγιάδο δεν μπορεί. Ο Μάνθοφ είναι αυτός που κόβει και βγάζει την Φύτεσε στην αντεπίθεση με τον Οπέντα. Η μπάλα θα περάσει από το Λιμπεράκι. Το σούτ από τον Ντάσα είναι εκεί από κοντά. Ο Σωτηρίου ενώ διώχνει την μπάλα, δεν καταφέρει να την κρατήσει στην κατοχή του. Και πάλι ο Μάνθοφ από κοντά εκμεταλλεύεται το λάθος στην άμυνα του Όφη και στο 17 κάνει το 2-0 για τη Φύτεσε. Παρά το γεγονός ότι ο Σωτηρίου έδιωξε την μπάλα από τη σέντρα σουτ του Ντάσα, ο Μάνχοφ βρέθηκε και πάλι στην πορεία της μπάλας. Από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να τη στείλει στα δίχτυα της εστίας της ομάδας μας. Ντε Γκούσμαν θέλει να βγάλει γρήγορα τον Όφη στην αντεπίθεση. Μπαλογιάννης έχει ανέβει ο Στάρτζον από δεξιά. Ανεβαίνει και ο Λιμπεράκης, σε αυτόν πάει η μπάλα. Η σέντρα από τον Λιμπεράκη στην καρδιά της περιοχής. Ο Καστάνιος, μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Όφη. Ο Καστάνιος προσπάθησε με έναν πολύ ωραίο τρόπο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της εστίας των γηπεδούχων. Ντε Γκούσμαν κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Θέλει να βγει γρήγορα στην κόντρα. Ο Ντε Γκούσμαν βγάζει για τον Καστάνιο. Στην μπάλα πάει αριστερά. Ο Καστάνιος προλαβαίνει. Έχει ανέβει ο Μπαλογιάννης. Πατάει η περιοχή ο Φαντάινεν. Ο Ντε Γκούσμαν. Ένα σουτ που θα γίνει από κοντά. Ευκαιρία 2-1. Ο Όφη μειώνει με τον Φάμπιο Στάρτζεον στο 35. Πολύ ωραία ανάπτυξη του παιχνιδιού για την ομάδα μας. Γρήγορη ανάπτυξη του παιχνιδιού. Μπάλα έφτασε αριστερά στον Καστάνιος. Έγινε η σέντρα. Μπάλα πέρασε στο δεύτερο δοκάρι. Εύκολα ο Στάρτζεον βλέπει δίχτυα στο 35 και μειώνει για τον Όφη σε 2-1. Σαρντινέρος τον Σελίμοβιτς, αυτός τον Κοροβέση. Έχει χώρο μπροστά του Κοροβέσης. Θα κάνει το σουτ. Πέφτει και μαζεύει ο Χάουεν. Καλή στιγμή για τον Όφη στο 58. Με το σούτ του Κοροβέση έξω από την περιοχή. Φτάνει η μπάλα στο Γρίβα. Ωραία κρατάει την μπάλα. Ο σούτ από τον Σελίμοβιτς, η μπάλα out. Εξαιρετική στιγμή για τον Όφη στο 81. Με το δυνατό πλασέ του Σελίμοβιτς έξω από την περιοχή. Εδώ θα μπορούσε ο Όφη ακόμα και να φέρει το μάτς στα ίσα.